Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι φοιτητικοί σύλλογοι στα Χάνια. Το μεσημέρι της Παρασκευής, μια ημέρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, χθες και προχθές, οι φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα ένωσαν τις φωνές τους με μαθητές και εκπαιδευτικούς και διαδήλωσαν κόντρα στο νέο νομοσχέδιο Έγκδρομα Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Οι εικόνες που είδαμε την Τετάρτη στην Αθήνα έρχονται να μας υπενθυμίσουν πώς θα γίνουν οι σχολές μας φυλακές. Στις διαδηλώσεις φοιτητών, καθηγητών και μαθητών, η Νέα Δημοκρατία απάντησε με σκληρή καταστολή, όπου γίνανε δεκάδες προσαγωγές, ορισμένες από των οποίων γίνανε και συλλήψεις. Στη Θεσσαλονίκη έγινε ακριβώς το ίδιο. Δεν θέλουμε αυτή η κανονικότητα να έρθει μέσα στις σχολές μας. Δεν θέλουμε τις δυνάμεις καταστολής να μας τρομοκρατούν και να μας δέρνουν κάθε φορά που πάμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι αυτό το νομοσχέδιο να μην εφαρμοστεί. Στην συνέχεια, οι φοιτητές επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, όπου κατέθεσαν το αίτημά τους για απόσυρση του νέου νομοσχεδίου, ενώ ζήτησαν τη στήριξή του καθώς και όλων των τοπικών φορέων στις κινητοποιήσεις τους. Σήμερα στην Αντιπεριφέρεια ήρθαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και στο νομοσχέδιο, να γράψουμε τα συνθήματά μας στο πανό. Ο Φοιτητικός Σύλλογος και του Ενιαίου και το ΛΜΕΠΑ παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις το τελευταίο μήνα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε χθες. Αλλά εμείς έχουμε κάνει ξεκάθαρο στην κυβέρνηση και σε όλα τα άλλα τα πολιτικά κόμματα το ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΑΛΜΕΠΑ δήλωσαν πως δεν θα σταματήσουν να διαμαρτύρονται έως ότου το νομοσχέδιο αποσυρθεί.